ζήτημα που αποτελεί μέρος του ευρύτερου ζητήματος των λεγόμενων εθνικών κτημάτων. Εθνικά κτήματα ήταν τα κτήματα που άφησαν το Οθωμανικό κράτος και οι Τούρκοι ιδιώτες που έφυγαν από τις περιοχές που σταδιακά απελευθερώθηκαν. Οι ιστορικοί διακρίνουν τα εθνικά κτήματα σε δύο κατηγορίες. Τα λεγόμενα φθαρτά κτήματα και άφθαρτα κτήματα. Αφθαρτά ήταν, θεωρούσαν τις μικρές εκτάσεις, οικόπεδα, μικροχώραφα, κτίσματα, σπίτια, μήλους, εγκατριβία, τέτοια πράγματα. Και άφθαρτα εννοούσαν τις μεγάλες ιδιοκτησίες και αυτές κυρίως είναι οι δασικές εκτάσεις. Για να έχουμε μια εικόνα καταρχήν, γιατί πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Από το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας της χώρας, περί το 70% ή περίπου 80 εκατομμύρια στρέμματα, επί σύνολο 132 εκατομμυρίων στρεμμάτων που έχει η χώρα, είναι δάση και δασικές εκτάσεις. Δάση με την έννοια του συγκροτημένου δάσους όπως το ξέρουμε στην κοινή, αλλά και σταυνοτόπια, περιοχές με αραιά βλάστηση, σταυνότη ή βραχώδεις εκτάσεις, καθώς και χορτολίβαδα. Όλες αυτές λοιπόν τις εκτάσεις αρχικά, κατά την περίοδο της Επανάστασης και τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, με μια γενική ορολογία αναφέρονταν ως άγριες γέες. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν της διαχείρισης αυτών των εθνικών κτημάτων είχε απασχολήσει από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης κιόλας στις γνωστές εθνοσυνελεύσεις. Χαρακτηριστικά στην εθνοσυνέλευση του Άστρους τέθηκε το θέμα της διαχείρισης των εθνικών κτημάτων. Υπήρξε μια μερίδα, κυρίως οι ναυτικοί, οι οποίοι είχαν διαθέσει τα πλοία τους για τον αγώνα, ζητούσαν κάποια αποζημίωση από την διοίκηση, όπως λέγονταν τότε, η υποτυπώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Ζητούσαν λοιπόν κάποια αποζημίωση και αυτή η αποζημίωση δεν μπορούσε να βρεθεί αλλιώς, είναι μόνο με την εκποίηση των εθνικών κτημάτων. Όμως, ο λαός δεν ήθελε αυτή την εκποίηση, διότι αγωνίστηκε και μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά η στρατολόγηση των αγωνιστών γινόταν με την υπόσχεση ένας μήνας στο στρατό, ένας στρεμαγής. Σε αυτήν λοιπόν την εθνοσυνέλευση του Άστρους, όταν άρχισε να συζητιέται το θέμα εκποίησης γης, και μάλιστα εκεί υπήρχαν δύο παρατάξεις, δύο πατρίες, οι λεγόμενοι ολιγαρχικοί και οι δημοτικοί. Στους δημοτικούς ήταν κυρίως οι αγωνιστές, οι κολοκοτρονέοι κλπ. Και από την άλλη μεριά ήταν άλλοι. Λοιπόν, αλλά όλος ο κόσμος αντέδρασε και από τις δύο πλευρές, θυμάστε, συνέβη το εξής χαρακτηριστικό περιστατικό. Κάποιοι είχαν γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί τη λέξη εκποίηση γης, την είχαν στήσει, την έβαλαν στόχο σε ένα δέντρο και την ετουφέτιζαν όραν πολύ. Έτσι ακριβώς αντιδράζεται αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, από αυτή την εθνοσυνέλευση λοιπόν αποφασίστηκε, για να καλυφθούν και κάποιες επίγουσες ανάγκες, να μην εκποιηθούν τα άφθαρτα εθνικά κτήματα, αλλά τα φθαρτά, δηλαδή μικροτμήματα, οικόπεδα, κτίρια, τέτοια πράγματα, για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται σε αυτή την πρώτη περίοδο το θέμα των δασών. Δεν κάνω λόγο για δάση. Αυτό ήταν το λιγότερο που τους απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Αν και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι η μερίδα του λέγοντος. Είναι το 95% ίσως του συνόλου των εθνικών κτημάτων. Στη συνέχεια έχουμε την περίοδο 1828-1830, όπου κρίθηκε τελικά η τύχη της δημιουργίας του νέου ελληνικού κράτους. Και εκεί έχουμε μια σειρά. Έχουμε τις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες παρεμβαίνουν, Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία και Αυστρία τότε.
Και αυτοί για διάφορους λόγους, ο καθένας ήταν να έχουμε ακούσει γνωστά την ιστορία, αυτά την επιρροή του. Έτσι λοιπόν, ένα πρώτο σχέδιο απελευθέρωσης της Νέας Ελλάδας ήταν το λεγόμενο σχέδιο της Μετροπόλεως. Οι Ρώσοι λοιπόν πρώτοι έβαλαν την ιδέα με ένα σχέδιο πώς θα απελευθερωθεί η Ελλάδα, ποια περιοχή θα αποτελεί το νέο ελληνικό κράτος, αν θα είναι η Πελοπόννησο ή και η Στερεά δηλαδή, και με ποιους όρους. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά μπαίνει ένας όρος ότι οι Τούρκοι φεύγοντας θα είχαν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν τις ιδιοψίες τους. Ένας όρος, όπως αντιλαμβάνεστε, επαχθεί για την ελληνική πλευρά και ψευδεστώς. Είχε ζητηθεί τόσο αίμα και έπρεπε τώρα να αγοράσουν και τα κτήματα των Τούρκων. Είναι ήδη τα πράγματα ο Καποδίστριας, ο οποίος κάνει ένα φοβερό διπλωματικό αγώνα για να περιορίσει ή να καταργήσει αυτόν τον όρο, προκειμένου να προστατευτεί και η Στερεά Ελλάδα. Όμως, ενώ είχαν γίνει μάχες όπως έγινε στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, σε κάποια φάση υπήρξε μια ανακατάληψη της Στερεάς Ελλάδας και οι Τούρκοι διατηρούσαν λίγες δυνάμεις σε ορισμένα κέρια φρούρια. Και συγκεκριμένα στην Ακρόπολη, στο φρούριο της Καρίστου, στο φρούριο του Ευρύπου, το Καράβαλο, όπως είναι γνωστό, στο φρούριο της Λαμίας, που ζητημούν. Και δεν έφευγαν εάν δεν εκπληρώνονταν αυτός ο όρος που αρχικά είχε τεθεί, όπως είπαμε, στο σχέδιο της Μετροπόλεως, και στη συνέχεια ο όρος αυτός, ο ίδιος όρος δηλαδή να πουλούνται τα τουρκικά κτήματα, είχε περιληφθεί και στα λεγόμενα πρωτόκολλα του Λονδίνου και τελικώς στην τελική, ας πούμε, συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, τον διακανονισμό της Κωνσταντινούπολης, 1830. Έτσι λοιπόν, ο Καποδίστριας όμως με την διπλωματική του αυτή η προσπάθεια κατάφερε αυτόν τον όρο να τον περιορίσει μόνο στην Αττική και στην Εύβοια. Οι υπόλοιπες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου για τις υπόλοιπες περιοχές δεν είχε εφαρμογή αυτός ο όρος. Γι' αυτό το λόγο σε αυτές τις δύο περιοχές είχαμε το μεγάλο ποσοστό των αγρίων εκτάσεων είναι δημόσια. Λοιπόν, τώρα ειδικά για την Αττική και την Εύβοια, για να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι αγορές, είχε καλέσει ο Καποδίστριας, είχε καλέσει ξένους ομοεθνείς του εξωτερικού, απέκλεισε τους μη έχοντες την ελληνική ευθαγένεια, να κάνουν αυτές τις αγορές, γιατί δεν μπορούσε ούτε η κυβέρνηση να τα αγοράσει αυτά τα κτήματα, ούτε οι πολίτες βέβαια. Και μόνο οι κεφαλαιούχοι ομοεθνείς του εξωτερικού μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά και πράγματι ήρθαν εδώ διάφοροι τέτοιοι, αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένα γνωστά ονόματα, Σούτσος, Ζωγράφος κλπ. Έγιναν λοιπόν αυτές οι αγορές και στη συνέχεια εκεί πάνω σε αυτό το ζήτημα είχε τεθεί το εξής κρίσιμο ζήτημα. Ορίστηκε μια επιτροπή η οποία εξήταζε τι ακριβώς πουλούσαν οι Τούρκοι. Δηλαδή, η επιτροπή αυτή εξήταζε, είχε ο Τούρκος, ο πολιτής, ας πούμε, έκταση σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Την γνώριζαν κάτι της περιοχής. Ποια ήταν τα όρια της. Περιέλαμβαν σε αυτά τα όρια δράσης και δασικές εκτάσεις. Αυτόν τον έλεγχο λοιπόν έκανε αυτή η πρώτη επιτροπή, η οποία αναφέρεται ως εξεταστική των Οθωμανικών κτημάτων επιτροπή στην Αττική και στην Εύβοια. Όμως η κυβέρνηση επιφύλαξε για τον εαυτό της να κάνει μια επικύρωση σε αυτές τις αποφάσεις που έβγαλε αυτή η επιτροπή. Δηλαδή εξακρίβονται κάποια πράγματα η επιτροπή, αλλά δεν τελείωνε εκεί το θέμα. Διότι και την επικύρωση αυτή ανέθεσε σε έναν γερουσιαστή του Καποδίστρια, τον Περούγκα, να κάνει αυτές τις επικυρώσεις των πολίσεων αυτών. Λοιπόν, ο Περούγκας, ο οποίος ήταν νομοθετής και γνώστης των ανατολικών γλωσσών, δηλαδή ήξερε τουρκικά και ήξερε και το τουρκικό δίκαιο, διατύπωσε την άποψη ότι, ξέρετε, οι Τούρκοι δεν είχαν ιδιοκτησία στα δάση. Δασικές εκτάσεις, σαν γυριαία δηλαδή. Κακό να πουλάνε αυτές τις εκτάσεις. Αυτή η άποψη κατεκράτησε
Και στις επικυρώσεις που γινόταν πάνω στα πρακτικά αυτής της πρώτης επιτροπής, έγραφε ότι σε ό,τι αφορά τα δράση ενός μεγάλου κτήματος που πουλούσαν οι Τούρκοι, θα ακολουθήσει ειδικός νόμος. Και αυτός ο νόμος πραγματικά βγήκε το 1836. Είναι ο πρώτος νόμος περί ιδιωτικών δασών. Με δύο λέξεις τι έλεγε αυτός ο νόμος, ότι όσοι διεκδικούν δάση και δασικές εκτάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους τους πρωτότυπους τίτλους που έχουν και οι οποίοι πρέπει να είναι τουρκικά έγγραφα που εκδόθηκαν πρώτης επανάστασης του 21. Αυτούς μόνο αναγνώριζε ως ιδιοκτήτες. Αυτός ο νόμος. Όμως δυστυχώς αυτή η επιτροπή λοιπόν, με βάση αυτόν τον νόμο, ο οποίος επίσης προέλευσε μια δεύτερη επιτροπή, που ονομάζονταν Επιτροπή των Διαφιλονικουμένων Δασών, και δούλευσε αυτή η επιτροπή κάπου 20 χρόνια, 15-20 χρόνια, έκανε, εξήτασε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και έπαιρνε διάφορες αποφάσεις. Πολλοί όμως από αυτούς τους ιδιοκτήτες δεν εμφανίστηκαν σε αυτή την επιτροπή. Ή κάποιοι φοβόμενοι μη χάσουν την ιδιοκτησία, απέφυγαν τις αιτήσεις που είχαν κάνει. Αποτέλεσμα ήταν να έχουν κάποιες περιοχές, κάποια δράση, δασικά δράση, όπου υπήρχε ένας τίτλος αρχικός, χωρίς όμως το ελληνικό δημόσιο να αναγνωρίσει ποτέ και οριστικά την ιδιοκτησία αυτών των ανθρώπων σε δράση και δασικές εκτάσεις. Και το ζήτημα αυτό παραμένει άλυτο σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτά είναι μια κατηγορία δασών και δασικών εκτάσεων που δεν είναι ούτε δημόσια ούτε ιδιωτικά. Στην αρχή τα λέγαμε διαφιλονικούμενα και σήμερα τα λέμε διακατεχόμενα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως αυτή την ιστορία. Το 1881 απελευθερώθηκε η Θεσσαλία και η Άρτα. Αυτή όμως η απελευθέρωση έγινε και πάλι με μια συνθήκη, τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, στην οποία συνθήκη επαναλαμβάνουμε και πάλι ένας παρόμοιος όρος με αυτόν που ίσχυσε στην Αττική και στην Έλληνα. Δηλαδή οι Τούρκοι είχαν τη δυνατότητα, φεύγοντας, να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε ιδιοκτησία είχαν. Εννοείται ότι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του τουρκικού δημοσίου περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο πολεμικό δικαίωμα. Μιλούμε τώρα για αυτά που διεκδικούσαν οι ιδιώτες ή που ήταν ιδιοκτησίες Τούρκων και είχαν περιορισμένες ιδιοκτησίες οι Τούρκοι. Πολλές φορές ήταν τιμαριούχοι οι οποίοι τους δίνονταν μια έκταση, αυτά τα γνωστά τσιφλίκια που ξέρουμε, αλλά δεν είχαν την πλήρη κυριότητα και ήταν ένα δικαίωμα που είχαν σε αυτές τις εκτάσεις μη κληρονομήσιμο. Μετά το θάνατό τους δεν μπορούσαν να το διεκδικήσουν τα παιδιά τους. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν απελευθερώθηκε και η Θεσσαλία και εκεί για να μην δημιουργηθούν τα προβλήματα της Εύβοιας και της Αττικής, το ελληνικό δημόσιο ζήτησε από τους Τούρκους να του δηλώσουν ποιες ήταν οι δημόσιες τάσεις και πιο συγκεκριμένα ποια ήταν τα δημόσια δάση στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Άρτας. Και πράγματι οι Τούρκοι δώσαν μια τέτοια λίστα, η οποία είναι δημοσιευμένη σε μια εφημερίδα της κυβερνήσεως του 1881. Στη συνέχεια έχουμε την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της